σχέση, δεν δημιουργούσα προβλήματα ως παιδί, ήμουνα πάρα πολύ καλή στο σχολείο, είχα τους φίλους μου, είχα τις παρέες μου, τους άκουγα. Ήταν αυστηρός ο πατέρας μου, πολύ, και ειδικά σε μένα που ήμουν η πρώτη, έβαζε δύσκολους περιορισμούς, δεν άφηνε να κινούμε πολύ ελεύθερα. Τότε βέβαια επαναστατούσα και διεκδικούσα πράγματα. Και νομίζω ότι άνοιξα το δρόμο για την αδελφή μου που τα βρήκε πολύ πιο εύκολα. Τη Μέρη. Τη Μέρη. Όταν κλείνεις τα μάτια σου και σκέφτεσαι τις καλές οικογενειακές στιγμές, ποια εικόνα θυμάσαι πιο έντονα? Αυτό που σκέφτομαι και έχω κρατήσει έτσι στη μνήμη μου είναι το βλέμμα τους. Το τρυφερό βλέμμα. Το βλέμμα, ε. Που είναι αναντικατάστατο. Τα έχεις καλά με τα ανθρώπινα βλέμματα, τους κοιτάς στα μάτια? Πάντα. Πάντα, γιατί θέλω να καταλαβαίνω τα συναισθήματα του άλλου απέναντί μου και πόσο ειλικρινής είναι κάποιος όταν μου μιλάει. Και με ενοχλεί όταν δεν με κοιτάνε οι άλλοι. Συνήθως, όταν κάποιος δεν σε κοιτάει στα μάτια, έχει δεύτερες σκέψεις. Είδες πώς γίνεται ο κύκλος. Οι γονείς μας μάθανε ότι πρέπει να κοιτάμε τους άλλους στα μάτια και εμείς το θέλουμε και από τους άλλους αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το οικογενειακό περιβάλλον. Και παρόλο που λείπω τόσο πολύ και τόσες πολλές ώρες από το σπίτι μου, προσπαθώ να έχω μια πάρα πολύ ζεστή σχέση με τα παιδιά μου, να είμαι πάρα πολύ κοντά τους, να κουβεντιάζουμε για τα πάντα. Γιατί αν δεν πάρεις από το σπίτι σου τις αρχές, τις αξίες, την αγωγή, να μάθεις να συμπεριφέρεσαι, να μάθεις να σέβεσαι το διπλανό σου, να μάθεις να σέβεσαι τη διαφορετική άποψη, να σέβεσαι τη διαφορετικότητα, δεν θα τα μάθεις ποτέ. Αν σου έλεγα να βγάλεις την πιο δύσκολη οικογενειακή στιγμή, ποια θα έβγαζες? Η χαρά είναι τα μάτια και τα βλέμματα. Η δυσκολία? Η απώλεια. Γιατί δεν καλύπτεται αυτό το κενό. Το να σε προδώσει ένας άνθρωπος, το να απογοητευτείς από χαρακτήρες, από ανθρώπους που νόμιζες ότι είναι κοντά σου και θα είναι για πάντα, από φίλους σου, όλα αυτά κάποια στιγμή διορθώνονται, αναπληρώνονται. Η απώλεια δεν αναπληρώνεται ποτέ. Στην απώλεια πάλι κοίταξες βλέμματα? Στην απώλεια δεν τα έχεις τα βλέμματα. Τα κοίταξες? Αυτό είναι το μεγάλο κενό. Τα κοίταξες? Αυτό είναι το μεγάλο κενό. Κοιτάζω φωτογραφίες. Κοιτάζω όμως. Ναι, τα ψάχνεις. Κοιτάζω φωτογραφίες, τα ψάχνω. Γι' αυτό και το σπίτι μου είναι γεμάτο σε κάθε γωνιά. Εξάλλου, αυτό είναι ένα σπίτι που κάθε γωνιά του είναι και μια ανάμνηση. Είναι ένα οικογενειακό σπίτι. Τρεις γενιές έχουμε μείνει και έχουμε μεγαλώσει μέσα εδώ. Ένα πάρα πολύ παλιό σπίτι. Και κάθε γωνιά του κάτι θυμίζει. Η αγαπημένη σου γωνιά? Αυτή εδώ που καθόμαστε. Αλήθεια? Ναι. Το έχεις πει στο συνεργείο? Όχι, δεν το ξέρανε. Τυχαία το επέλεξαν. Έχεις τρία παιδιά. Το πρώτο κορίτσι από τον πρώτο σου γάμο, ναι, και άλλα δύο με τον οδοντίατρο τον Ανδρέα Τσούνη. Ναι. Η πρώτη πόσο ετών είναι? 20. Μεγάλη. Ενώ είσαι μικρή. Πόσο ετών την έκανες? Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Πόσο ετών την έκανες? Την έκανα 32. Εντάξει, μικρή. Καθυστέρησα να την κάνω, πάλιψα πάρα πολύ. Ήμασταν παντρεμένοι με τον πρώτο μου σύζυγο από πολύ μικρά παιδιά. Ήμασταν μαζί από φοιτητές και έκανα 10 χρόνια μεγάλο αγώνα για να αποκτήσω την πρώτη μου κόρη. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι άργησα. Στο δύσκολο αγώνα είχες το σύζυγο δίπλα? Ναι, βέβαια. Σου είχαν πει ότι δεν μπορείς να κάνεις παιδί? Ναι, μας το είχαν αποκλείσει. Αλλά εγώ δεν το βάζω κάτω. Αλλά έκανες και άλλα δύο μετά. Και άλλα δύο. Αυτά είναι τα περίεργα της ζωής μου. Και τα άλλα δύο είναι? Τα άλλα δύο, το ένα πηγαίνει Δευτέρα Γυμνασίου, ο Γιώργος, ο οποίος τώρα με πέρασε στο ύψος, και η μικρή είναι έκτη δημοτικού, η Κατερίνα. Σε αυτές τις κοινές οικογενειακές σας στιγμές υπήρξε κάποια στιγμή και ένα δύσκολο δικό σας κομμάτι. Πως όταν η μικρή σου ήταν περίπου 2 ετών, εσύ ήρθες αντιμέτωπη με τον καρκίνο. Μια γνώριμη οικογενειακή κατάσταση σε σένα. Τα κατάφερες, είσαι όρθια, παρότι υπήρξε φόβος στη ζωή σου εκείνη την περίοδο. Ποτέ δεν φεύγει ο φόβος. Ούτε τώρα. Ποτέ δεν φεύγει ο φόβος. Απλώς τον σπρώχνεις λίγο πιο πίσω και, όπως είπα πριν, προχωράς. Γιατί αλίμονο αν σε καταβάλει, αλίμονο αν σε κυριέψει
και ζεις μόνο με την αγωνία τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Γιατί είναι σαν να έχεις ήδη νικηθεί από την αρρώστια. Και εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Το έχω βάλει λοιπόν στην άκρη, αλλά κάπου στο βάθος της ψυχής πάντα υπάρχει. Είσαι όμως μια γυναίκα που μέσα στην οικογένεια τα κρούσματα ήταν πολλά. Ο μπαμπάς, η μαμά έχω διαβάσει και η άλλη αδερφή σου. Και η αδερφή μου, ναι. Και εγώ. Και οι τέσσερις. Δύσκολο. Οι δύο δεν τα κατάφεραν, οι άλλοι δύο, δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ και δίνουμε τις μάχες μας και είμαστε καλά, έχει μία την άλλη, στηρίζουμε η μία την άλλη. Και ο λόγος για τον οποίο μίλησα όταν αντιμετώπισα το πρόβλημά μου ήταν ακριβώς γιατί ήθελα να στηρίξω γυναίκες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Εγώ βρήκα πολύ μεγάλη βοήθεια σε κοπέλες που δέχτηκαν να έρθουν να μου μιλήσουν και να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μου και να μου πούν: κοίταξε, έχουν περάσει τόσα χρόνια και είμαι εδώ και είμαι καλά. Γιατί υπάρχουν ταμπού, υπάρχουν άλλες λογικές γύρω από αυτή την ασθένεια, δεν είναι ανίκητη. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μίλησα ήταν γιατί ήθελα να ευαισθητοποιήσω τις γυναίκες που αδιαφορούν συνήθως για τον εαυτό τους, που λένε: εντάξει, δεν πειράζει. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να ψάξω τι γίνεται με μένα. Όχι, πρέπει κατά προτεραιότητα να προσέχεις τον εαυτό σου, αν θες να είσαι εκεί για να μπορέσεις να στηρίξεις τους ανθρώπους που αγαπάς. Πολλές φορές λέμε θα αντέξω κι άλλο κι άλλο μπορώ. Όμως έρχονται στιγμές που λυγίζεις. Μου είναι πολύ δύσκολο, γιατί και στη δική μου ζωή συνέβη κάπως έτσι, να μπορέσω να διαχειριστώ απανωτές απώλειες. Όταν χάνεις τη μητέρα σου και 6 μήνες μετά χάνεις τον πατέρα σου, είναι αδιαχείριστα κομμάτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Πώς μπόρεσες... Και δεν κλείνουν αυτές οι πληγές ποτέ. Πώς μπόρεσες να σηκωθείς, πώς βρήκες τη δύναμη? Καταρχήν νομίζω ότι και οι ίδιοι θα θέλανε να μας δουν ευτυχισμένες, ισορροπημένες, να προχωράμε τη ζωή μας. Δεν νομίζω ότι θα ήθελαν ποτέ να μείνουμε κολλημένες στην απώλεια και στις δύσκολες στιγμές. Μας είχαν δώσει πάρα πολύ αγάπη, ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα χρόνια μαζί. Είχαμε όλα τα εφόδια και εγώ και η αδελφή μου για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να ζήσουμε τη ζωή έτσι όπως θα την ονειρεύονταν εκείνη για μας. Και τώρα που έχω παιδιά, το καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο, γιατί εγώ αυτό που θέλω είναι να δω τα παιδιά μου ευτυχισμένα, να προκόβουν, να στέκονται στα πόδια τους, ακόμα και αν στο μέλλον δεν με έχουν εμένα δίπλα τους, γιατί αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη της ζωής. Ποιο κομμάτι της μητέρας σου έχεις πάρει και είσαι περήφανη γι' αυτό? Τη μεγάλη αγάπη που μας είχε. Έχεις και στα παιδιά σου. Ήταν η κολόνα του σπιτιού μας. Ο πατέρας μου πάντα έλειπε πάρα πολύ. Τον θαύμαζα, του είχα δυναμία. Τον λατρεύαμε, εκτιμούσαμε αυτό που έκανε. Αλλά η κολόνα, το στήριγμα του σπιτιού, της οικογένειας, ήταν η μητέρα μου. Και αυτό το έχω αντιγράψει αυτούσιο. Θέλω να είμαι το μεγάλο στήριγμα για τα παιδιά μου. Είσαι κοντά τους. Πάρα πολύ. Από τον μπαμπά, ποιο κομμάτι του έχεις πάρει? Τον θαύμαζα για αυτή την ακεραιότητα. Για αυτή την καθαρότητα που είχε. Ποτέ του δεν δίλιασε, ποτέ του δεν βρέθηκε σε δίλημα. Δεν δηλιάζεις? Δεν έχω δηλιάσει. Ούτε έχω βρεθεί.